Εδώ στην Κόρινθο με τον πρόεδρο του τοπικού διαμερίσματος της Κυλλήνης στο Δήμο Σικιονίων, τον κύριο Δημήτρη Σκάζα. Κύριε Σκάζα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ο λόγος που βρισκόμαστε βεβαίως έξω από το επιμελητήριο είναι και με την επαγγελματική σας ιδιότητα θα είστε υποψήφιος με τον Βασίλη τον Ανόπουλο στο επιμελητήριο Κορινθίας το Δεκέμβριο στις 3 και 4 Δεκεμβρίου. Ναι. Και βεβαίως να πούμε ότι η επαγγελματική σας ιδιότητα είναι ότι έχετε εργοστάσιο που εμφιαλώνεται το περίφημο νερό Ζήρια στην ορεινή μας Κορινθία, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Ωραία. Για πείτε μου λοιπόν, γιατί επιλέξατε τον Βασίλη τον Ανόπουλο να είστε υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές του επαγγελματικού μας χώρου? Πρώτα απ' όλα αξιολόγησα το έργο που έχει προσφέρει μέχρι σήμερα στο επιμελητήριο. Ο Βασίλης τον Ανόπουλο είναι ένας άνθρωπος δραστήριος, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τον επαγγελματία χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Ό,τι και να του ζητήσεις θα το διακπεραιώσει με ευγένεια και σύνεση και σε ενημερώνει πάνω απ' όλα. Και γενικά είναι παντού μπροστά. Και δεύτερο, τον θεωρείτε δηλαδή πετυχημένο στο όλα τα πολύ επιτυχημένο σαν πρόεδρο του επιμελητηρίου. Και δεύτερο είναι και πατριώτης μου. Μάλιστα. Ο οποίος κατάγεται από το Καρτέρι. Α, πολύ και κοντά λοιπόν στην Κυλλήνη, στο Μπούζι που λέμε. Ναι. Τώρα να έρθουμε στο χώρο το δικό σας, που είστε από έναν πολύ ευαίσθητο χώρο της ορεινής μας Κορινθίας, που πραγματικά έχει πάρει το δρόμο για την ανάπτυξη, έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά θέλει πολύ δρόμο ακόμα να φτάσει εκεί που του αξίζει. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να προσφέρει το επιμελητήριο και στην ορεινή μας Κορινθία και στους επαγγελματίες της ορεινής Κορινθίας? Η ορεινή Κορινθία μέχρι σήμερα ήταν εγκατελειμμένη μέχρι τα τελευταία χρόνια. Παραμελημένη από τους πάντες. Τελευταία έχει μία ανάπτυξη και τουριστική και βιοτεχνική και γενικά αναπτύσσεται. Εγώ μπορώ να προσφέρω λόγω του επαγγέλματός μου να δουλέψω και να προσφέρω αρκετά. Έχω αρκετή πείρα όσον αφορά το επιμελητήριο. Ήμουνα και παλαιότερα στο ΕΒΑ Αθηνών για αρκετά χρόνια. Ήμουνα μέλος. Πολύ καλό αυτό. Σύμβουλος σε μια εταιρεία πραγματογνώμων η οποία αξιολογούσαμε μέσω του επιμελητηρίου το μηχανολογικό εξοπλισμό σε διάφορες επιχειρήσεις. Άρα με την εμπειρία σας αυτή, κύριε Σκάζα, το επιμελητήριο μπορεί να δώσει ευκαιρίες και να στηρίξει προσπάθειες επαγγελματιών και στην ορεινή Κορινθία, βεβαίως και παντού. Έτσι, πιστεύω ότι μπορεί. Δεύτερο, ότι με ενδιαφέρει η ανάπτυξη της περιοχής, η οποία η ορεινή Κορινθία είναι πολύ όμορφη περιοχή. Θα θέλαμε από τον κύριο Ανόπουλο και γενικά από το επιμελητήριο να δώσει λίγο παραπάνω προτεραιότητα στην περιοχή αυτή, στο θέμα της του τουρισμού, της διαφήμισης και γενικά να στηρίξει τους επαγγελματίες της περιοχής. Άρα λοιπόν εκλογές στο επιμελητήριο με υποψήφιο τον Δημήτρη Σκάζα στο συνδυασμό του Βασίλη Ανόπουλου. Και τι έχεις να πεις στους φίλους της Κορινθίας που θα ζητήσεις την ψήφο τους και θέλεις να σας στηρίξουν? Ας αξιολογήσουν και να ψηφίσουν. Και τους ευχαριστώ εκ των προτέρων. Να είστε καλά, κύριε Σκάζα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.